τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θεσμός πλέον και στην πόλη των Στερών, εκτός Θεσσαλονίκη. 8 χρόνια είμαστε ενεργοί. Πάμε πάρα πολύ καλά. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, μας στηρίζετε. Τι περιλαμβάνει ακριβώς η σημερινή εκδήλωση? Θα γίνει επίδειξη μόδας, κανονικά τα μοντέλα. Θα γίνει πασαρέλα με τα αμαία. Θα γίνουν βραβεύσεις στα αμαία πανσεραϊκού με το σύνδρομο Down τα παιδάκια. Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάντα το Elevate έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Οι εντυπώσεις σας από το σεραϊκό κοινό, οι σερές ακολουθούν τη μόδα? Πάρα πολύ μπορώ να πω, ακολουθούν τη μόδα, πάρα πολύ καλά όλα, μας στηρίζουν, μας αγαπάνε, είναι εδώ σήμερα. Και θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να παρακολουθήσουν ό,τι επιτάσσει η σύγχρονη μόδα? Ναι, καλοκαίρι 2023. Σεραϊκά καταστήματα και από Θεσσαλονίκη έχουμε έρθει. Εντάξει, μας στηρίζουν και από εκεί. Βεβαίως να πούμε ότι η εκδήλωση περιλαμβάνει και κάποιες βραβεύσεις, κάποιες απονομές. Ναι, θα έχουμε τιμητικές βραβεύσεις, τον Πασεραϊκό τα παιδιά, τα ΑΜΕΑ, τον κύριο Μαλιαρά από το μας στηρίζει, έχουμε πάρει και την αιγίδα του, το Δήμο, όλοι εδώ. Πολύ τον κύριο Βέρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στήριξε, να είναι καλά. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, ευημερία. Μια βραδιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη ομορφιά, γεμάτη χαμόγελα. Μια βραδιά η οποία έχει ένα έντονο στίγμα κοινωνικό, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα αυτής της βραδιάς θα διοικητευτούν για έναν πολύ όμορφο σκοπό, για τα ΜΕΑ του Πανσεραϊκού. Άρα νομίζω ότι έτσι δείχνουμε τον πιο όμορφο τρόπο, τον πιο εμφαντικό τρόπο, την αλληλεγγύη που έχουν όλοι οι σεραίοι, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και μεγάλη προσέλευση. Και νομίζω ότι με βραδιές σαν και αυτές υπογραμμίζεται ακριβώς αυτό, ότι οι σεραίοι είμαστε λάτρεις ομορφιάς, λάτρεις αυτών των όμορφων εκδηλώσεων, αλλά και δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Ο Πανσεραϊκός ΑΜΕΑ είναι εδώ καλεσμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Διοργανώτρια Επιτροπή που έκανε αυτή την ωραία εκδήλωση. Τα χρήματα από τις εισπράξεις θα τα διαθέσουμε στο τμήμα μας, στο σύλλογό μας. Θα πάρουν έναν απειδηνωτή που μας είναι απαραίτητος. Θέλω να τους ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Εμείς τώρα, αν θέλετε να σας πω λίγα λόγια για τον Πανσεραϊκό, συνεχίζουμε τα πρωταθλήματα. Τώρα τις διακρίσεις. Πάμε για την επιτραπέζη αντισφαίριση. Έχουμε πρωταθλήματα, μετάλλια, χρυσάκια. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αν θέλετε. Θέλω να καλέσω τα παιδάκια με ειδικές ικανότητες να αρθούνε, να αθληθούνε. Διότι ο Πανσεραϊκός ΑΜΕΑ, όπως ξέρετε, έχει πολλά τμήματα. Έχει κολύμβηση, στίβο, έχει μπάσκετ με μαξίδιο, έχει μπότσια. Έχει την επιτραπέζη αντισφαίριση φέτος για πρώτη φορά που ξεκινήσαμε και κατεβαίνουμε τώρα την Παρασκευή με δύο αθλητές. Έχουμε πολλές επιτυχίες, είναι πολλά, πολλά. Τι να πρωτοπώ, σας ευχαριστώ πολύ. Χαρακτήρια, το λιγότερο που μπορεί να σας δώσουμε αυτά τα πράγματα. Προηγουμένως, είπε μια κοπέλα, η αναπηρία δεν είναι ντροπή. Εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε, γιατί καθημερινά διαμαρτυρόμαστε για μικροπράγματα. Και ας παραγματιστούμε από τη ψυχική δύναμη και διάθεση αυτών των ανθρώπων που κάνανε ιδιαίτερη τη βραδιά τη σημερινή. Και συγχαρητήρια και σε εσάς, τους διοργανωτές. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή για ακόμη μια φορά, όπως είπατε, να βρίσκομαι εδώ, στο μαγευτικό Ελπίδα. Η Ελίνα Παπά Ελευθεριάδου μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και φέτος να παρουσιάσω αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπω έτσι αγαπημένους φίλους, βλέπω τους επιχειρήσεις των Σερών να μας στηρίζουν. Έχουμε πολύ όμορφα πράγματα και σας θέλουμε εδώ κοντά μας. Θα έχουμε μουσική, χορό, πασαρέλα για μικρούς, για μεγάλους. Θα έχουμε μαγιό, θα έχουμε νηφικά, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και όλα αυτά για πολύ καλό σκοπό, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε. Την προσπάθεια, μάλλον να στηρίξει και ο κόσμος την προσπάθεια που κάνουμε και να αγοράσουμε έναν απεινιδωτή για τα ΑΜΕΑ του Πανσεραϊκού.